Οκτωβρίου. Το αποσπούσε την προσοχή, συνέχεια συζητούσε για αυτό το θέμα, για τις πίστες, για το τι έκανε. Πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα. Αντιδρούσε άσχημα με το παραμικρό, ενώ δεν ήταν έτσι. Ο Μανώλης Παταμιανάκης είναι πατέρας δύο παιδιών. Περιγράφει τη συμπεριφορά του γιού του όταν πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 12 ετών, παρουσίασε σημάδια εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια. Είχε φτάσει μάλιστα σε σημείο, όπως λέει, να βρίσκεται 8 ώρες μπροστά σε μία οθόνη υπολογιστή, πειθισμένος στον κόσμο των video games. Στο σχολείο υπήρχε πρόβλημα, γιατί είναι και δυσλεκτικός, και αυτό επιβάρυνε περισσότερο την κατάστασή του. Ο πατέρας του παιδιού αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου, αφού ανησυχούσε για την υγεία του γιού του. Όπως λέει, μαζί με το γιο του, κατάφεραν έγκαιρα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τηρώντας εδώ και ένα χρόνο ένα αυστηρό πρόγραμμα. Κάθε απόγευμα παίζουν μαζί για μία μόνο ώρα ένα βιντεοπαιχνίδι. Ωστόσο, η περίπτωση αυτή του 12χρονου αγοριού δεν είναι η μοναδική. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων περνούν καθημερινά πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή, παίζοντας video games και αφήνοντας έξω από τη ζωή τους οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Το πρόβλημα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια ξεκινά ήδη σε πολύ μικρές ηλικίες, ακόμη και των 5 ετών, λένε οι παιδοψυχολόγοι. Η μονάδα εφηβικής υγείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού καθημερινά αντιμετωπίζει περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια. Εδώ στη μονάδα εφήβων είχαμε λόγο της υπερβολικής χρήσης παιχνιδιών παιδιά με ακραίες συμπεριφορές που είχαν φτάσει σε σημεία υπεραπασχόλησης, βίας, ενδοοικογενειακής βίας, μεγάλης πτώσης της σχολικής επίδοσης, ακόμη και απουσιών από το σχολείο. Πώς μπορούν όμως οι γονείς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα? Οι παιδοψυχολόγοι είναι κατηγορηματικοί. Θα πρέπει να θέτουν τα όρια. Το παιδί πέμπτης δημοτικού, το οποίο έπαιζε καθημερινά 8 και 10 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι ακραία πράγματα. Ο γονιός θα πρέπει από την αρχή που προσφέρει βίντεο παιχνίδι στο παιδί να ξέρει ποιο είναι το περιεχόμενο του βίντεο παιχνιδιού, αν μπορεί να το παίξει και ο ίδιος μαζί με το παιδί του κάποιες φορές, και να υπάρχει ένα μέτρο, ένα όριο.